MGTV, η ομογένεια κοντά σας. Τι κάνουμε απόψε και τι θέλετε να ακούσει η ομογένεια για την παιδεία? Σήμερα έχουμε μια ιστορική συνέντευξη τύπου, θα έλεγα. Γίνεται για πρώτη φορά με τέτοια μεγάλη εμβέλεια, δηλαδή να είναι η Ομοσπονδία Μύζωνος Νέας Υόρκης στο Σταθάκιο, να είναι η Ομοσπονδία Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής και να είναι και το Γραφείο Παιδείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Γι' αυτό την αποκαλώ ιστορική. Τα θέματα τα ξέρετε που μας απασχολούν. Οι δάσκαλοι, οι μισθοί, τα σχολεία που κλείνουν, τα σχολεία που θέλουμε να κρατήσουμε ανοιχτά, μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών. Πάρα πολλά θέματα, τα ξέρετε. Η κατάσταση που βασιλεύει γενικά στο αποκεντρικοποιημένο, δεν είναι συγκεντρωμένο σύστημα, είναι εκτός της βάσης το σύστημα. Κάθε κοινότητα έχει το δικό της σχολείο, τη δική της επιτροπή, τα δικά της προγράμματα. Προβλήματα είναι όλα αυτά. Η Ομοσπονδία πασχίζει, η Ομοσπονδία Ελληνικών Εκπαιδευτικών Αμερικής, στα 8 αυτά χρόνια που προεδρεύω, με μεγάλη δυσκολία, ταξιδεύω ανά την Αμερική και μπορώ να είμαι σε θέση να γνωρίζω καλά, πολύ καλά, τα προβλήματα. Εμείς σήμερα θέλουμε να ακούσουμε από την Ομογένεια τι προτείνει. Όλοι τα ξέρουν τα προβλήματα. Το μεγαλύτερο απ' όλα είναι η έλλειψη χρημάτων. Διότι οι κοινότητες φθήνουν, οι δάσκαλοι παίρνουν πάρα πολύ μικρά μισθάρια, με αποτέλεσμα να μην έχουμε καινούριους δασκάλους για να επανδρώσουν τα σχολεία μας. Κανείς δεν ενδιαφέρεται, τα σχολεία κλείνουν, τα σχολεία δεν λειτουργούν όπως λειτουργούσαν τα χρόνια του 70 και του 80 και του 90 ακόμα θα έλεγα, έχουν αλλάξει μορφή. Έχουμε τα charter schools τα οποία βρήκαν το δρόμο τους παρότι συνάντησαν μεγάλες αντιδράσεις από πολλούς φορείς. Τελικά καταλάβανε όλοι ότι εφόσον κλείνει το σχολείο, αρκεί να κλείσει το σχολείο, καλύτερα είναι να μείνει ένα charter εκεί και να εξελινήσει, όπως λέμε, να μάθει τη γλώσσα σε ξένους. Έχουμε αντιδράσεις και από αυτού. Η Ομοσπονδία πασχίζει πάντοτε να δημιουργήσει μία γέφυρα. Χρειαζόμαστε όλους. Χρειαζόμαστε τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τα συμβούλια, τις κοινότητες και την Αρχιεπισκοπή. Δεν είναι αντάρτικο εδώ. Εδώ είναι ομογένεια και δεν είναι ψέμα ότι η ελληνική γλώσσα μας χρειάζεται σήμερα περισσότερο από ποτέ. Διότι σήμερα στην τεχνολογία χρησιμοποιούν όρους ελληνικούς. Γι' αυτό σήμερα λοιπόν, στην ιστορική αυτή συγκέντρωση και συνέντευξη τύπου, θέλω να αποφανθεί η ομογένεια. Αυτοί που θα έρθουν, αυτοί που θα αντιπροσωπεύσουν τους φορείς τους, να μας πούνε, θέλουμε την παιδεία την ελληνική, δεν τη θέλουμε. Να πάει ο καθένας μας στα σπίτια. Γιατί δεν κερδίζουμε τίποτα. Χάνουμε υγεία, χρόνο και χρήμα. Θέλουν την παιδεία. Θέλουν ένα ταμείο που θα καλύψει τις ανάγκες, τη μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών, την ελληνομάθεια των εκπαιδευτικών, τα σχολεία που έχουν ανάγκη, τους δασκάλους, τους μισθούς, να μπορέσουμε να αντιπροσωπεύσουμε ένα ταμείο το οποίο θα είναι επάνω στις ανάγκες αυτές, να βοηθήσουμε αυτούς που παραπονούνται σήμερα. Αυτό θέλω να βγει. Μπορούμε? Σας ερωτώ. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και το MGTV. MGTV USA. Οι δραστηριότητες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας με βίντεο και πλήρες ρεπορτάζ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας mgtvusa.com. Καλύπτουμε καθημερινά τα γεγονότα στην Ομογένεια. Επίσης, αναλαμβάνουμε την κάλυψη των εκδηλώσεών σας, γάμους, βαπτίσεις, παραγωγές διαφημίσεων, ντοκιμαντέρ. Τηλεφωνήστε μας στο 718-908-8729 ή επισκεφτείτε μας στο διαδίκτυο mgtvusa.com.